Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Στο στούντιο του Πληροφοριοδότη σήμερα φιλοξενούμε τον Αργύρη Φουκαλά, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με το συνδυασμό Δικαίωμα για Νέα Βέρεια του Γιάννη Παπαγιάννη. Ας δούμε όμως ορισμένα βιογραφικά στοιχεία του κυρίου Φουκαλά πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας για τις δημοτικές εκλογές. Ναι. Εγώ έχω από 39 χρόνια στα 40 τώρα φαρμακείο στη Βέρεια, διατηρώ. Είμαι συνδικαλιστής, συνδικαλίζομαι στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Ημαθίας και στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Διατέλεσα για 9 χρόνια γραμματέας του Συλλόγου. Τώρα θα κατέβω σαν υποψήφιος πρόεδρος τον Οκτώβριο. Και η παρουσία μου στη Βέρεια στα κοινά είναι αρκετά έντονη, όχι πάρα πολύ, αλλά είναι αρκετά έντονη. Είμαι παντρεμένος, έχω 2 παιδιά, έχω τελειώσει τη φαρμακευτική. Στην Ελληνική Αντικαρκυδική Εταιρεία είμαι γραμματέας στο παράρτημα της Βέρειας. Αυτά, έτσι, σε γενικές γραμμές. Ο Αργύρης Φουκαλάς, λοιπόν, είναι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο συνδυασμό Δικαίωμα για Νέα Βέρεια του κυρίου Παπαγιάννη. Τον κύριο Παπαγιάννη, πώς βρεθήκατε και αποφασίσατε να συμπορευτείτε μαζί σε αυτές τις δημοτικές εκλογές? Με τον κύριο Παπαγιάννη γνωριστήκαμε πριν από 5-6 χρόνια. Ήθελα να είμαι υποψήφιος και στις προηγούμενες εκλογές. Εγώ είχα κάποιες δεσμεύσεις που δεν μπορούσα να είμαι υποψήφιος. Του το εξήγησα, το κατάλαβε. Τον βοήθησα βέβαια στις προηγούμενες εκλογές χωρίς να είμαι υποψήφιος. Και αυτές τις εκλογές δεν μπόρεσα να το αποφύγω. Αν και δεν είχα διάθεση να ασχοληθώ πάλι με τα κοινά, ήμουν 2 φορές την τελευταία χρόνια υποψήφιος με άλλους συνδυασμούς, με τον Βλαχόπουλο και με τον Χιονίδη. Και έλεγα να σταματήσω εδώ πέρα με τα κοινά του Δήμου, αλλά επειδή με έπεισε ότι έχει αγνές προθέσεις και έχει πρόγραμμα και στόχους οι οποίοι είναι, μου φάνηκαν ιδιαίτερα μεγαλεπίβολα για τη Βέρεια, με έπεισε να τον βοηθήσω κι εγώ σε αυτή την προσπάθεια να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για τη Βέρεια που θα έχει αποτελέσματα άμεσα και γρήγορα και να φανούν στους πολίτες τους, ώστε αυτή η πόλη να πάρει τη θέση που της αξίζει, που την έχασε δυστυχώς τη θέση που είχε. Στέκομαι σε αυτό το τελευταίο που λες για να κάνω την επόμενη ερώτηση. Έχασε τη θέση που είχε. Τι δεν σου αρέσει στην Βέρεια και θα ήθελες, αν όχι άμεσα, τα επόμενα χρόνια να αλλάξει ώστε να γίνει καλύτερη η πόλη, πιο ελκυστική, αλλά και η καθημερινότητα του πολίτη να γίνει καλύτερη? Καταρχάς να με συγχωρέσουν οι θεατές, αλλά ξέχασα να σε ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη, με τιμά η πρόσκλησή σου και είναι μια σελίδα, ένα site το οποίο έχει μεγάλη τηλεθέαση. Τηλεθέαση είναι βέβαια. Είναι υποχρέωσή μας να ακούγονται όλες οι φωνές. Το παρακολουθούμε και θα έπρεπε ο περισσότερος κόσμος να ενημερώνεται περισσότερο από τα site που έχουν και αμεσότητα παρά από τις εφημερίδες που έχουν γίνει πλέον με άρθρα και αυτά, λίγο τα νέα και οι ειδήσεις έχουν λίγο σε δεύτερη μοίρα. Πιστεύω ότι τα site πλέον και η νεολαία ιδίως πρέπει να τα παρακολουθεί και πιστεύω ότι η νεολαία τα παρακολουθεί τα site, τα ηλεκτρονικά και τις σελίδες αυτές, που προσφέρουν μεγάλη σημασία και μεγάλο μερίδιο στην ενημέρωση του κόσμου. Πάμε τώρα στη Βέρεια. Τώρα, ναι. Ποια είναι αυτά τα πράγματα που δεν σου αρέσουν και εσένα, αλλά φαντάζομαι και τους ανθρώπους του συνδυασμού, και θα θέλατε μέσα από το πρόγραμμά σας, αν γίνετε κυβέρνηση, θα λέγα, αν γίνετε δημοτική αρχή, να τα αλλάξετε, να τα βελτιώσετε? Να πιαστώ από το λεκτικό λάθος που έκανες, ότι πραγματικά στις ευρωπαϊκές πόλεις και στην Ευρώπη οι δήμοι είναι οι κυβερνήσεις, οι τοπικές. Και οι δήμαρχοι ή οι δημαρχέσες που έχουν πολλές δημαρχέσες είναι οι πρωθυπουργοί της περιοχής. Εγώ το έχω ζήσει και με ταξίδια με το Ρόταρι που πήγαμε στη Γαλλία που έχουμε αδερφοποιηθεί, ότι έχουν ιδιαίτερο σεβασμό, ιδιαίτερο κύρος. Και να σου πω και ένα περιστατικό, ο υποδιευθυντής της Ρενό υποκλήθηκε στην δημαρχέσα της Μπουργκαμπρές, την οποία επισκεφθήκαμε με το Ρόταρι. Έχουν μεγάλο κύρος, μεγάλα έργα κάνουν, έχουν μεγάλους προϋπολογισμούς. Δυστυχώς εδώ δεν έχουμε τόσο μεγάλους προϋπολογισμούς από την κεντρική διοίκηση, αλλά θα έπρεπε να έχουμε για να γίνονται αυτά τα έργα. Τώρα, εγώ δεν ήμουν ποτέ με το Βλαζάκι, αλλά θυμάμαι ότι επί των ημερών του Βλαζάκι η Βέρεια ήταν μια από τις καθαρότερες πόλεις. Πάρα πολύ καθαρή. Έχω και το φαρμακείο και ξέρω πώς σκουπίζαν και τα πεζοδρόμια και τους δρόμους κυρίως που έχουν στη Μητροπόλεως. Είναι γεμάτη σκόνη η δρόμη η οποία πηγαίνει στα κτίρια και μέσα στα μαγαζιά μπαίνει. Άρα πρώτον δεν έχουμε καθαριότητα σήμερα. Ένα ζήτημα που βάζεις είναι καθαριότητα. Είναι σημαντικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να το δει ο επόμενος δήμαρχος άμεσα, γιατί
θέλουμε τουρισμό χωρίς καθαριότητα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο μας το επισημαίνουν οι πολίτες όπου πάμε και έχουμε επισκεφθεί πλέον όλο το Δήμο Βέρειας με τις κοινότητες κλπ. Είναι τα αδέσποτα τα σκυλιά, τα οποία ακόμα και στα χωριά είναι ένα πρόβλημα. Στα χωριά, βέβαια, επειδή είναι πιο ανοιχτά τα μέρη κλπ., δεν είναι τόσο τα πράγματα επικίνδυνα και άσχημα, αλλά στη Βέρεια μέσα είναι πάρα πολύ άσχημα και πρέπει κάποια στιγμή κάποιος να βάλει το μαχαίρι στον πεπόνι, να το κόψει και να πάρει αποφάσεις για τα αδέσποτα, οι οποίες βέβαια θα πρέπει να είναι σε συνεννόηση και με τους φυλόζους και τα σωματεία τα φυλοζωικά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπει μια λύση σε αυτό το θέμα, το οποίο εκκρεμεί και λιμνάζει τόσα χρόνια. Επίσης ένα άλλο θέμα, όχι ένα άλλο θέμα, το κύριο θέμα στην Βέρεια, το κύριο θέμα στη Βέρεια θα πρέπει να μας απασχολεί όλους και δεν μας απασχολεί, φοβάμαι, είναι ο τουρισμός. Όπως η χώρα μας πλέον βασίζεται στον τουρισμό για να αναπτυχθεί, παλιότερα πιο πολύ στη γεωργία, στην ανοικοδόμηση, τώρα στον τουρισμό, θα έπρεπε και η Βέρεια για να έχει ανάπτυξη να βασιστεί στον τουρισμό, αλλά για να βασιστεί στον τουρισμό πρέπει να τον καλλιεργήσει, να τον αναπτύξει, να κάνει τις υποδομές, να κάνει αυτά που πρέπει, ώστε οι τουρίστες όχι μόνο να έρχονται, να περνάνε και να φεύγουν, αλλά να κάθονται και στη Βέρεια και στη Βεργίνα. Και ξέρετε, κύριε Αντώνη, αν τυχόν οι τουρίστες μένανε ένα βράδυ στη Βέρεια, θα μένανε και περισσότερες ώρες στη Βεργίνα. Αυτό προσπάθησα να εξηγήσω προχθές στον πρόεδρο της Βεργίνας εκεί πέρα, ο οποίος φοβάται ότι θα τον πάρουμε τον τουρισμό στη Βέρεια. Δεν είναι έτσι. Αν μένουν στη Βέρεια, υπάρχουν ξενοδοχεία για να μένουν βέβαια, θα έχουν και περισσότερο χρόνο να αφιερώσουν στη Βεργίνα. Δεν θα βιάζουν τα άλλα να φύγουν. Θα κάτσουν και να φάνε και να ψωνίσουν. Αλλά τώρα τι να κάτσουν. Ήμασταν προχθές στη Βεργίνα με τον Παπαγιάννη. Πήγαμε 25 άτομα από το συνδυασμό και ο πεζόδρομος τους είναι κατεστραμμένος. Mm-hmm. Όταν λέμε κατεστραμμένος, έχουν κλείσει άρον-άρον κάποια πλακάκια που σπάσανε με μπετόν. Το μπετόν το έχει φάει πιθανόν το αλάτι, δεν ξέρω, κακοκαιρία και έχει γίνει ένας πεζόδρομος. Είναι γκαλτερίμι. Δεν μπορεί ο τουρίστας. Είναι για ανακατασκευή, δεν είναι ούτε για βελτίωση. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει εκεί πέρα ο τουρίστας, ας πούμε, και να ψωνίσει και όλα αυτά. Εμείς και είδαμε και πάθαμε που τον περάσαμε, γιατί γυρίσαμε όλη τη Βεργίνα. Λοιπόν, χρειάζονται υποδομές. Αυτές οι υποδομές για να γίνουν χρειάζεται ένα τολμηρό πρόγραμμα και να μπει ο πρώτος στόχος στην πόλη μας ο τουρισμός. Αν δεν αναπτυχθεί ο τουρισμός, δεν μπορούμε να αναπτύξουμε τίποτα άλλο. Ό,τι προσπάθειες και να κάνουμε, πρέπει να έρθουν χρήματα στην πόλη από τον τουρισμό. Να δουλέψουν τα μαγαζιά, να δουλέψουν τα εστιατόρια, να δουλέψουν οι καφετέρες, να δουλέψουν όλοι όσοι εμπλέκονται. Να μην ξένο χρήμα. Ξένο χρήμα, βέβαια. Βέβαια. Δυστυχώς όμως δεν το βλέπω να ασχολείται κανένας. Εμείς το έχουμε σαν πρώτη προτεραιότητα, γιατί πέραν από όλα τα άλλα είναι αυτό που θα φέρει την ανάπτυξη στην πόλη. Θέσεις εργασίας και ό,τι συνεπάγεται ο τουρισμός. Ένας δεύτερος πυλώνας μετά τον τουρισμό ή εκτός από τον τουρισμό, ίσως βασικότερος τα προηγούμενα χρόνια, είναι η αγροτική παραγωγή. Βέβαια, βέβαια. Ο συνδυασμός σας έχει κάποιους στόχους ώστε να συμβάλλει, εντάξει, μπορεί να μην ασκεί ο Δήμος αγροτική πολιτική, ωστόσο νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι να βοηθήσει, να στηρίξει με κάποιο τρόπο τους παραγωγούς. Είναι μέσα στις προτεραιότητες του συνδυασμού αυτό το πράγμα. Βεβαίως και είναι και έχουμε και πολλούς υποψήφιους οι οποίοι προέρχονται από τον αγροτικό τομέα, την αγροτική παραγωγή υποψήφιοι, από τις κοινότητες και από τα χωριά της, του Δήμου μας. Καταρχάς, ένα πράγμα που είδαμε όταν ασκήσαμε να ασχολούμαστε με το πρόγραμμα και αυτά είναι ότι τα βιτία και τα φάρμακα καθαρίζονται όπου να είναι και πέφτουν το ένα κάτω. Ένα δεύτερο είναι ότι είδαμε ότι στο μακροχώρι ακόμα πίνουν νερό από ιώτρηση. Η ιώτρηση η οποία παίρνει μαζί με τα νερά και τα φάρμακα που τρέχουν και πέφτουν κάτω. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τώρα, σήμερα διάβασα στην εφημερίδα ότι θα αντικατασταθούν οι αμυαντοσωλήνες του νερού στην Δήμο Βέρειας. Δηλαδή, 2019 και να μιλάμε για αμύαντο ακόμα στην πόλη. Δεν ξέρω, μου φάνηκε περίεργο που το διάβασε. Ούτε ήξερα καν ότι ακόμα έχουν αμυαντοσωλήνες. Ναι, ναι. Στην Βέρεια αμύαντο και σε κάποια σημεία στα χωριά. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τους αγρότες, νομίζω ότι μια προτεραιότητα του Δήμου, ο οποίος βέβαια δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αλλά μπορεί να κάνει παρεμβάσεις πολλές. Ας πούμε, μπορεί να κάνει ένα γραφείο το οποίο να είναι συμβουλευτικό για τους αγρότες, για τις παραγωγές, ποιες έχουν περισσότερη παραγωγή, ζήτηση παραγωγές. Τι να βάλει τα επόμενα χρόνια ο καλλιεργητής, ακόμα και σπόρους από, και φυτά τα οποία να είναι από τις παλιές καλλιέργειες, να μην έχουμε αυτά τα καινούργια, τα κλωνοποιημένα, τροποποιημένα και γενετικά που έχουν υποστεί επεμβάσεις. Θα πρέπει δηλαδή και ο Δήμος όχι να ανοίξει τα μάτια των αγροτών, αλλά να τους δίνει κατευθύνσεις και οράματα και δρόμους, να τους ανοίγει δρόμους. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κάνει ο Δήμος. Πρέπει να το κάνει ο Δήμος. Κατευθύνσεις και να ανοίγει δρόμο. Πρέπει να το κάνει ο Δήμος. Τουλάχιστον να τους ανοίξει τα μάτια στα φάρμακα.
Θυμάμαι μέχρι πριν από μερικά χρόνια να ραντίζαν χωρίς μάσκες, χωρίς τίποτα. Έτσι, τώρα τουλάχιστον βάζουν τις μάσκες. Και ξέρεις, Αντώνη, η Βέρεια, το νοσοκομείο μας, έχει μεγάλη επιβάρηση από τα φάρμακα του κάμπου. Πολύ μεγάλη. Πολλοί αγρότες, σε πολύ μεγάλο ποσοστό από ό,τι διαβάζω, υφίστανται την ασθένεια αυτή, την δυσκατάρρευση, τον καρκίνο από τα φάρμακα τα οποία έχουμε στον κάμπο. Πρέπει να ανοίξουμε λίγο τα μάτια και να δώσουμε κατευθύνσεις στους αγρότες πάνω στο θέμα ακόμα και των φαρμάκων. Οι γεωπόνοι πιστεύω ότι κάνουν μια δουλειά, αλλά οι γεωπόνοι δεν μπορεί να είναι πίσω από τον αγρότη συνέχεια. Του δίνουν το φάρμακο, του λένε θα βάλεις τόσο, θα βάλει και λίγο παραπάνω να γίνει πιο καλό. Και τρώμε πολλά φάρμακα τρώμε. Αυτά πρέπει να γίνουν υπό την ευθύνη του Δήμου να δοθεί μια κατεύθυνση. Μια τάξη ναι. Ένα άλλο ζήτημα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν όλες οι διοικήσεις είναι το ζήτημα των υποδομών. Είναι μια πόλη Βέρεια που έχει αρκετές υποδομές σε βάθος δεκαετίας, εικοσαετίας. Ωστόσο, εσείς κρίνετε ότι χρειάζονται κάποια πράγματα επιπλέον σε τομείς όπως ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, η κυκλοφορία στους δρόμους, στάθμευση. Ναι. Τι έχετε στο πρόγραμμά σας, τι σκέπτεστε? Καταρχάς, οι υποδομές γίνονται από την κεντρική διοίκηση, αλλά δίνονται στους Δήμους, ώστε να τους συντηρεί, να τα φροντίζει κλπ. Εκεί πέρα νομίζω ότι και εκεί πέρα μείναμε πίσω. Δηλαδή, δεν θέλω να αναφερθώ στο ατύχημα που έγινε στο ΕΑΚ. Είχαμε ένα παιδί το οποίο δεν ξέρουμε πότε θα συνέλθει και πώς θα συνέλθει, αλλά δεν μπορεί να είναι εγκαταλελειμμένα όλα στη μοίρα τους. Και θα σου πω και ένα παράδειγμα. Ήμουν σε μια ομάδα, είχα το γιο μου σε μια ομάδα ακαδημία, η οποία παίζει ποδόσφαιρο και παρακάλεσαν υπεύθυνοι της ακαδημίας τον αντιδήμαρχο να καθαρίσει το μέρος εκεί πέρα, να το σκάψει και να μεγαλώσει το γήπεδο. Λοιπόν, σε πληροφορώ, ένα Δεκέμβριο ήρθαν και το σκάψανε, ανοίξαν τη λακκούβα. 2 χρόνια μετά, 2,5, ακόμα η λακκούβα εκείνη στο γήπεδο έχει χορταριάσει. Πλέον έγινε πολύ επικίνδυνη γιατί έχει ανομαλίες στο έδαφος και μπορεί κάποιο παιδί να βγάλει το πόδι, να το σπάσει κλπ. Αυτά όλα θέλουν φροντίδα. Πρέπει να υπάρχει φροντίδα στις εγκαταστάσεις. Εντάξει, ακούγονται πολλά και για χλωτάπητες τελευταία και για δικαστήρια. Δεν θέλω να μείνω εκεί πέρα, αλλά θα πρέπει να τα έχουν αυτά υπόψη στους δημότες. Και επίσης, εμείς έχουμε και μία πρόταση, η οποία εγώ, επειδή ήμουν παλιά παράγοντα στο handball, την είχαμε διαμορφώσει από την δεκαετία του 90, να κλείσει επιτέλους αυτό το μπάσκετ στην Ελιά με ένα μπαλόνι. Να γίνει κλειστό, μία εύκολη λύση. Να γίνει κλειστό, ώστε εκτός από αγώνες, από δραστηριότητες, προπονήσεις των παιδιών υπό οποιαδήποτε συνθήκη, βροχή, χιόνι κλπ., να μπορεί να φιλοξενεί και πολιτιστικές δραστηριότητες. Οι προτάσεις δικές μου και του συνδυασμού που μπήκαν και μέσα στο πρόγραμμα τις έχω κάνει είναι να έχουμε χορευτικά, γιορτές προϊόντων παραγωγής, να έχουμε γιορτές ροδακίνου, μελιού, χοροδιακές, φεστιβάλ. Αυτές όλες τις εκδηλώσεις κάπου πρέπει να γίνουν. Έχουμε και το χώρο τεχνών βέβαια, έχουμε και το Φιλίππιο, αλλά και το μπάσκετ θα βοηθούσε να γίνουν αυτές τις εκδηλώσεις πολύ άνετα και μέσα στο κέντρο της πόλης, να μην χρειάζεται ο πολίτης να παίρνει το αυτοκίνητό του. Αλλά αυτά όλα τα έχουμε προτείνει και για ένα άλλο λόγο, ώστε να, ο τουρίστας που θα μένει στη Βέρεια να μπορεί κάτι να ασχολείται, κάτι να βλέπει, κάτι να κάνει. Δεν μπορούμε να τον πετάμε στη Βέρεια και να τον αφήνουμε έτσι και να τριγυρνάει στους δρόμους άσκοπα. Στον τουρισμό πρέπει να γίνουν τα κανάλια, οι δρόμοι τουρισμού να ξεκινάει από ένα σημείο, να κατευθύνεται σιγά σιγά σε διάφορα σημεία και μέχρι να φτάσει να τα γυρίσει όλα σε 3, 4, 5 ώρες και να μείνει μετά και στη Βέρεια να φάει, να κοιμηθεί, να διασκεδάσει, να ψωνίσει. Αυτά θέλουν οι υποδομές, όπως είπες. Αυτές οι υποδομές λοιπόν λείπουν. Ακόμα. το περίεργο είναι το τουριστικό περίπτερο, το οποίο είναι περίπτερο πληροφοριών, δεν δουλεύει. Είναι άλλο τα ανοιχτά, άλλο τα κλειστά. Το περίπτερο αυτό σε όλες τις τουριστικές πόλεις. Ανοίγει το πρωί 8 η ώρα και κλείνει 9 ώρα το βράδυ. Εμείς ανοίγει το πρωί 8-9 η ώρα, πας 12 ώρα έχει κλείσει, πας 1 ώρα μπορεί να έχει κλείσει. Δεν είναι έτσι ο τουρισμός. Ο τουρισμός είναι υπευθυνότητα. Πρέπει ο τουρίστας που θα έρθει να ξέρει ότι θα βρει ένα σημείο πληροφοριών που έχει και το AI επάνω, το οποίο θα πάρει πληροφορίες. Άμα έρχεται και ρωτάει, εμένα επειδή οι περισσότεροι περνάνε από τη Μητροπόλεως ανεβαίνοντας, έρχονται στο φαρμακείο και με ρωτάνε πού είναι τα Εκκλησία, πού είναι το Βήμα του Αποστόλου Παύλου, πού είναι η Χαύρα των Ιουδαίων. Δηλαδή δεν γίνεται εμείς κάτι και θα τις δώσουμε τις πληροφορίες ευχαρίστως, αλλά δεν γίνεται από εμάς να τις παίρνουμε. Αυτά όλα θέλουν υποδομές, οργάνωση και συστηματική δουλειά, η οποία πιστεύω ότι δυστυχώς λείπει από το Δήμο. Πάμε τώρα στις εκλογές. Είσαι υποψήφιος με τον συνδυασμό του κ. Παπαγιάννη, Δικαίωμα για Νέα Βέρεια. Και σε ρωτάει κάποιος έξω για ποιο λόγο να στηρίξει το συνδυασμό. Τι το απαντάς? Ο ένας ο λόγος είναι με αυτά τα οποία δεν γίνανε. Τα οποία τα ξέρουν οι πολίτες, μας τα λένε οι ίδιοι όπου πηγαίνουμε. Δηλαδή πάμε να τους μιλήσουμε και ξέρουμε, μας τα λένε αυτοί. Πήγαμε θέση για Μαρίνα, ξεκίνησε να μιλάει ο Γιάννης και το σταμάτησαν και έκανε και εκείνο δεν γίνεται και το άλλο δεν έγινε και το άλλο δεν έγινε. Λέει περιμένετε, λέει, θα σας πούμε τι θα κάνουμε εμείς. Άρα
Στα λένε, τα ξέρουμε όλοι τι δεν έγινε. Τώρα τι πρέπει να γίνει. Αυτά όλα πρέπει να μπουν σε μια τάξη. Πρέπει αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν κάποιους τομείς, μέχρι με το καλό εκλεγεί ο Γιάννης την δεύτερη Κυριακή, γιατί ξέρουμε όλοι ότι την πρώτη Κυριακή κανένας δεν μπορεί να εκλεγεί. Με εξενδιασμούς και με γερούς ενδιασμούς δεν μπορεί να εκλεγεί κανένας. Λοιπόν, εφόσον εκλεγεί ο Γιάννης την δεύτερη Κυριακή, και πιστεύω θα εκλεγεί, γιατί νομίζω είναι ο πιο αγαπητός στους αντιπάλους. Δεν έχει πειράξει κανέναν, είναι άτομο αδιάφθορο, είναι άτομο το οποίο έχει οικονομική ευμάρεια και, ευμάρεια και δεν θέλει να πάρει από το Δήμο χρήματα, ούτε καν τους μισθούς θέλει να πάρει. Άρα είναι ένα άτομο που θέλει να προσφέρει στο Δήμο αποδεδειγμένα. Πιστεύω ότι θα εκλεγεί και θα βάλει σε μία τάξη αυτούς όλους τους τομείς. Δηλαδή κάποιος, κάθε ένας που θα έχει ένα τομέα, να κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα να πηγαίνει και να απολογείται. Έκανα αυτό, μου είπατε να κάνω αυτό, γιατί οι επιχειρήσεις όλες και εμείς έχουμε το συνεταιρισμό φαρμακοποιών και τα φαρμακεία μας, βάζουν στόχους και τους πραγματοποιούν. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος της εκπλήρωσης των στόχων. Δεν μπορεί να τους αφήνουμε ανεξέλεγκτους να κάνει ο καθένας στον τομέα του, στον τουρισμό, ένας στα σχολεία, ο άλλος στην υγεία, ο άλλος, να κάνει ό,τι θέλει και όποτε το θέλει. Θα μπαίνει χρονοδιάγραμμα, θα πρέπει να απολογείται αν το έκανε, γιατί δεν το έκανε. Τι συνέβη και δεν το έκανε, να το διορθώσουμε κλπ. Μια συνεχής παρακολούθηση, την οποία πιστεύω ότι είναι τόσο συστηματικός ο Γιάννης Παπαγιάννης, ότι θα την έχει αυτή την παρακολούθηση και τον έλεγχο, είναι σε αυτά ιδιαίτερα προσεκτικός και τα προσέχει τα πράγματα. Μετά, ξέρεις, βλέπεις τώρα, θα ήθελα να πω ότι όλοι οι συνδυασμοί έχουν αξιόλογα στελέχη. Κάποια στελέχη τα οποία ήταν έτσι εμπλεγμένα σε αυτά έχουν σιγά σιγά απομακρυνθεί. Έχουν μείνει και μερικά τα οποία εμπλέκονται, αλλά. Εντάξει, τα περισσότερα είναι νέα στελέχη και αξιόλογα. Πιστεύω ότι ο συνδυασμός ο δικός μας έχει καταρχάς στελέχη τα οποία δεν έχουν ξανασχοληθεί με τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι καθαρά, δεν έχουν κατηγορηθεί για τίποτα. Στις δουλειές μας είμαστε όλοι πετυχημένοι, έχουμε οργανωμένες δουλειές. Οι περισσότεροι, άλλοι είναι συνταξιούχοι, βέβαια, άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά οι περισσότεροι είμαστε επιχειρηματίες και σε οργανωμένες δουλειές. Άρα ξέρουμε από οργάνωση, ξέρουμε από εκτέλεση των σχεδίων που πρέπει να οργανωθούν. Και θα βοηθήσουμε πάρα πολύ όλοι, όχι μόνο αυτοί που θα εκλεγούν στο Δήμο. Εμείς έχουμε ένα πλάνο και ένα σχέδιο να εκμεταλλευτούμε και τους 60. Όλο το δυναμικό. Που είναι υποψήφοι. Όλους να τους εκμεταλλευτούμε και να τους έχουμε ανά πάσα στιγμή στην διάθεσή μας. Και γι' αυτό τρέχουν και οι 60 με το ίδιο πάθος, παρότι θα βγουν 12, 15, 18, δεν ξέρουμε πόσοι. Όλοι τρέχουν με το ίδιο πάθος για να εκλεγούν και να πάρουν να φέρουν στο συνδυασμό την νίκη, την επιτυχία. Πάμε. Στην ίδια ερώτηση, αλλά σε προσωπικό επίπεδο. Σε ρωτάει ο ψηφοφόρος που ψηφίζει Γιάννη Παπαγιάννη, για ποιο λόγο να ψηφίσω Αργύρη Φουκαλά. Τι το απαντάς? Αν ήμουν 25 χρονών δεν θα τον έκανα να τον απαντήσω τίποτα. Αλλά επειδή είμαι στα 65, έχω μία πορεία συνδικαλιστική που ήταν άψογη, δηλαδή δεν είχα κανένα ψεγάδι, δεν είχα ιστορίες με δικαστήρια κλπ. Πάνω στο συνδικαλισμό. Είχαμε κάποιες ιστορίες από κακούς συναδέλφους που προσπαθήσαμε να βάλουμε τάξη στο ωράριο των φαρμακείων, αλλά δεν ήταν θέμα συνδικαλιστικό. Δεν είχαμε κατηγορηθεί για τίποτα. Έχω μια δουλειά η οποία την ασκώ 40 χρόνια τώρα. Πιστεύω με τον καλύτερο τρόπο, γιατί και η εμπειρία πλέον συσσωρεύεται και έχουμε άλλες εμπειρίες και γνώσεις. Στην οργάνωση, ό,τι έχω αναλάβει μέχρι τώρα, ήμουνα στο handball της ΓΕΒ. Ασχολήθηκα με το Rotary, έγινα γραμματέας πρόεδρος, ακολούθησα όλη την ιεραρχία. Είχα οργανώσει το Rotary πολύ καλά και πήγαινε πολύ καλά. Ό,τι έχω ασχοληθεί, δηλαδή το έχω κάνει οργανωμένα και κυρίως με σύστημα και με συνέπεια. Και με το κυριότερο, με μια τιμιότητα την οποία δεν μπορεί να μου αφισβητήσει κανένας. Ακολουθώ τα βήματα του πατέρα μου, ο οποίος ήταν στο ίδιο στυλ. Άρα νομίζω ότι έχω τα εχέγγυα να πάρω μια θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να βοηθήσω τον Δήμαρχο. Οποιοδήποτε δήμαρχο, ακόμα και αν δεν εκλεγούμε, που εγώ πιστεύω θα εκλεγούμε, οποιοδήποτε δήμαρχο μπορεί να το βοηθήσει, όπως μπορούν και άλλα στελέχη και του συνδυασμού μας και άλλα στελέχη άλλων συνδυασμών, είναι ικανότατα και μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Όλοι. Όλοι οι καλοί και οι ικανοί. Αυτός ήταν ο Αργύρης Φουκαλάς, είναι υποψήφιος με το συνδυασμό Δικαίωμα για Νέα Βέρεια του Γιάννη Παπαγιάννη και κατέρχεται στις δημοτικές εκλογές στην Ενότητα Βέρειας, έτσι δεν είναι? Το κεντρικό Βέρειας, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αργύρη, σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, και πάντα επιτυχίες και μεγαλύτερη ανάπτυξη της όλης προσπάθειας, η οποία πάει πολύ καλά.